τσιγκιθάρα. Να χάμε το ράδιο τσιγάρα και δύο για μέτα. Να χάμε το ράδιο τσιγάρα και δύο για μέτα. Θα ήταν ο κόσμος μαγικό, παράδεισος η πλάση. Στου φεγγαριού το τάσι, κάθε σπάρι λίγο. Στου φεγγαριού το τάσι, κάθε σπάρι λίγο. Με το Μάνο γνωριστήκαμε αρχές δεκαετίας του 70. Μέσω του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ήταν τα χρόνια της δικτατορίας, είχε έρθει τότε πρόσφατα την εξορία και ο Γιάννης ο Νεγρεπόντης και έτσι φτιάχτηκε μια παρέα, το Χρήστο το Λεοντή, το Γιαννάκη το Γλέζο, το Λίνο τον Κόκοτο, το Γιώργο τον Ψώνη, ένα φίλο από τα παλιά που έπαιζε μπουζούκι. Αυτή η παρέα είχε σαν στέγη της στο σπίτι του Λευτέρη στο Χολαργό τότε. Αυτή ήταν μια ιστορία που κράτησε κάμποσα χρόνια, 3-4 χρόνια. Είμαστε κάθε βράδυ μαζί, όλοι εμείς. Ή βγαίναμε. Πηγαίναμε σε ρεμπετάδικα, πηγαίναμε πάντου. Ήταν μια σχέση και εξακολουθεί να είναι μια σχέση αδερφική. Δηλαδή ο Μάνος έφυγε μέσα από την οικογένεια, δεν έφυγε από την παρέα. Είδα ένα πολύ πικρό όνειρο τις παραμονές του θανάτου του Μάνου. Για πρώτη φορά θα μιλήσω γι' αυτό. Ήταν, λέει, ένα γλέντι σε ένα σπίτι, σε ένα χιονισμένο τοπίο. Ο Μάνος ήταν στη Ρωσία τότε. Περιμέναμε νεότερα. Και ήταν ένα γλέντι σε ένα χιονισμένο τοπίο, ένα σπίτι διόροφο, με ζέστη μέσα και γλέντι, δυνατές μουσικές. Ήταν όλοι οι φίλοι εκεί. Ήταν ο Αχιλλέας ο Θεοφίλου, κορίτσια γνωστά μας κτλ. Και κάποια στιγμή ο Μάνος κατευθύνθηκε προς την κρεμάστρα, έβαλε ένα παλτό, ο Μάνος φορούσε παλτό καμιά φορά, και είπε: Εγώ φεύγω. Και άνοιξε την πόρτα, και του λέγαμε: Όχι, ρε, εσύ, κάτσε, ρε, περίμενε, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Και ο Μάνος βγήκε και προπάτησε και χάθηκε στο χιόνι.